Το νομοσχέδιο για την έρευνα και τα άλλα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο συζητούμε σήμερα, αποτελεί μία πρώτη τομή σε έναν ευαίσθητο χώρο, το χώρο της έρευνας, αλλά και το χώρο της αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης, σε ένα χώρο η έκβαση, από την έκβαση των διεργασιών και των μεταρρυθμίσεων στον χώρο αυτό θα προκύψουν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το κεντρικό στόχο που η χώρα έχει αυτή την περίοδο, να βγούμε από την κρίση στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Και η αναδιοργάνωση των ερευνητικών κέντρων δεν είναι ένα στενά εσωτερικό διοικητικό θέμα, αμφίβολα έχει και αυτές τις διαστάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο της προσπάθειας της χώρας για να βγούμε από την κρίση, ενισχύοντας τις εγχώριες δυνάμεις επιστημονικές, ερευνητικές, που κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά μεγάλες, και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Άλλωστε το γεγονός ότι περίπου 170 με 200 χιλιάδες νέοι επιστήμονες διαπρέπουν σήμερα στο εξωτερικό, δυστυχώς σχηματίζοντας ένα καραβάνι μετανάστευσης από τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά διαπρέπουν, το τονίζω, δίνει αποστομωτική απάντηση σε όσους θέλουν να απαξιώνουν την εκπαίδευση στη χώρα μας και να εμφανίζονται ως ότι προμοτάρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δίνει μια αποστομωτική απάντηση σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν αυτό το νέο, όπως και το παλαιότερο, επιστημονικό ερευνητικό δυναμικό. Και ελπίζουμε όταν η χώρα μας σιγά σιγά, σύντομα, βγει από την κρίση, βγαίνει από την κρίση, όλοι αυτοί οι χιλιάδες νέοι ερευνητές και επιστήμονες να επιστρέψουν εδώ και να είναι στην πρωτοπορία της αναπτυξιακής διεξόδου της χώρας. Έχουμε λοιπόν συνείδηση ότι τα μικρά βήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αυτό μπορούν να αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερα σε μια τέτοια προοπτική θετικής, δημοκρατικής, αναπτυξιακής διεξόδου της χώρας. Και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές. Ελπίζουμε να υπάρξει μια θετική έκβαση. Επαναλαμβάνουμε την πολιτική μας δέσμευση ως κυβέρνηση ότι είμαστε δεσμευμένοι να υλοποιήσουμε όσα τον Αύγουστο συμφωνήσαμε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και με αυτήν την έννοια, ενώ το ποια θα είναι η έκβαση της αξιολόγησης, προφανώς τίθεται σε άλλη βάση και η συζήτηση για το σύνολο των θεμάτων της οικονομικής αλλά και γενικότερα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα έχει αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική τόλμη και το σχέδιο να αντιμετωπίζει δυσκολίες και όλα αυτά εποφελία του ελληνικού λαού. Σχετικά τώρα με το νομοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ειδικά ζητήματα, τα οποία όμως έχουν μεγάλη σημασία. Καταρχήν, να κάνω μια παρατήρηση. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου δεν εκδίδονται εφημερίδες, δεν λειτουργούν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Είμαστε στο έλεος, δυστυχώς, του τρολαρίσματος των μέσων των διαφόρων site. Όχι όλων, ορισμένων site, τα οποία σπερμολογούν. Νομίζω δε ότι σπερμολογούν με μια διάθεση στράτευσης αντιπολιτευτικής. Αλλά ξέρετε, κοντά είναι τα πόδια του ψέματος. Τώρα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στις σπερμολογίες. Είναι ανάξιες οποιασδήποτε συζήτησης και διάψευσης. Η πραγματικότητα δίνει τις απαντήσεις. Σχετικώς τώρα με ορισμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι έξω από το νομοθετικό κείμενο, αλλά απασχόλησε την προηγούμενη συνεδρίαση με τις παρεμβάσεις των διαφόρων φορέων. Αφορά το θέμα της πρόσληψης των αναπληρωτών στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση φέτος. Θα ήθελα να ενημερώσω την ελληνική αντιπροσωπεία και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία λειτουργίας και όχι άλλα πράγματα, άλλες διαδικασίες.
ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να διαμορφώσουμε τους όρους ώστε και φέτος να υπάρξει μια κοινωνικά δίκαιη και συνταγματικά ανεκτή ρύθμιση αυτής της εκκρεμότητας, που προσδιορίζεται όμως αυτή η διαδικασία και από την ομολογία την φετινή, την πρόσφατη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε συνείδηση ότι από τον τρόπο που θα γίνουν οι προσλήψεις κρίνεται σε μεγάλο βαθμό αν τα σχολεία θα λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα χωρίς προβλήματα. Και ο στόχος που με βάλει ως κυβέρνηση, όπως ξέρετε ήδη από εδώ και μήνες, ο πρώτος στόχος είναι τα σχολεία φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, να λειτουργήσουν χωρίς κενά και χωρίς ελλείψεις στα βιβλία. Χωρίς κενά διδακτικά και χωρίς ελλείψεις στα βιβλία. Και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί στο πλαίσιο των γνωστών δημοσιονομικών καταναγκασμών. Το ξαναλέω. Είναι στόχος που υπηρετούμε και με αυτό το νομοσχέδιο και με άλλες δράσεις. Τα σχολεία για πρώτη φορά την τελευταία 30ετία ίσως να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα χωρίς διδακτικά κενά και χωρίς προβλήματα στη διανομή των βιβλίων. Επισκέφθηκα προχθές το κέντρο των Διόφαντων και είχα μία πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση του Διόφαντου. Σας διαβεβαιώ ότι όλα τα σχολικά βιβλία θα αρχίσουν να διανέμονται πόρτα-πόρτα, στα σχολεία δηλαδή, από το Μάιο και θα ολοκληρωθεί η διανομή τους τον Ιούλιο. Όλα τα παιδιά όλων των τάξεων θα έχουν τα βιβλία τους από την πρώτη μέρα που θα πάνε στα σχολεία τους. Και θα έχουν και τους δασκάλους τους. Το τονίζω. Θα έχουν και τους δασκάλους τους. Δεν θα υπάρξουν διδακτικά κενά. Το λέω μία, δύο, τρεις φορές και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Όσες και αν επιτευχθούν από διάφορες πλευρές προσπάθειες να δημιουργηθούν προβλήματα σε αυτή την άρτια για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια λειτουργία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, δεν πρόκειται να αποδώσουν. Επανέρχομαι όμως στο θέμα των προσλήψεων. Θα ήθελα να σας πω ότι η πολύχρονη ανομαλία της αδιοριστίας σε συνδυασμό με προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τον τρόπο πρόσληψης ενός μέρους των αναπληρωτών που δημιουργούσαν την εντύπωση αδιαφανών προσλήψεων. Η επιμονή της διοίκησης επί σειρά ετών μετά το 2001 που έγινε η συνταγματική αναθεώρηση να μην θέτουν υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ όπως ορίζει το Σύνταγμα τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά να τις κρατούν σε πίνακες μέχρι πρώτη ως επαναλαμβάνω χάρτινους και αδιαφανείς τα τελευταία χρόνια ηλεκτρονικούς και ελέγξιμους. Αλλά η επιμονή των κυβερνήσεων του πελατειακού κομματικού συστήματος να μην δημιουργούν συνθήκες αξιοκρατίας και διορισμού των παιδιών, των καθηγητών στα σχολεία, είναι μια επιλογή η οποία έχει διασύρει την εκπαίδευση, είναι μια επιλογή η οποία οδήγησε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις γνωστές αποφάσεις του, εν ολομελία και σε τμήματα, είναι μια επιλογή που είμαστε αποφασισμένοι να τη σταματήσουμε. Πώς σταματάει αυτή η επιλογή της κομματικής περατοκρατίας που εγκαθιδρύθηκε και της ομηρίας που δημιουργήθηκε σε βάρος χιλιάδων νέων επιστημόνων οι οποίοι πήγαν στα πιο δυσπρόσιτα μέρη προκειμένου να έχουν έστω την μικρή ανταπόδοση ενός διορισμού και κατόπιν τους άδειασε το πελατειακό κομματικό κράτος επί τόσα χρόνια χωρίς να κάνει διορισμούς. Κατά τη γνώμη μας αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτον, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε άδικες επιλογές. Άρα φέτος αξιοποιώντας τις δυνατότητες από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 4030 του 2015, επειδή συνεχίζει να υπάρχει το τραγικό πρόβλημα των δημοσιονομικών αδιεξόδων, εμείς θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις των αναπληρωτών που είναι αναγκαίες οι προσλήψεις αυτές για να λειτουργήσει το καθημαγμένο από τη μνημονιακή επίθεση σχολικό σύστημα με βάση την περσινή διαδικασία, με βάση τους πίνακες που υπήρξαν και πέρσι.
Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι δυνατόν να εγείρει διάφορα προβλήματα. Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη και δεσμευόμαστε ότι την επόμενη χρονιά, 16-17, θα υπάρξει διαδικασία ΑΣΕΠ για να υπάρξουν διορισμοί μαζικοί εκπαιδευτικών. Και αυτό έχει να κάνει και με την πορεία της οικονομίας, αλλά και ειδικότερα με τις μεγάλες πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν για διορισμούς και όχι για αναπληρωτές ομήρους, για διορισμούς με αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση από εκεί και πέρα για τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τα θέματα των διορισμών. Δεν τις παρούσες στιγμής, θα τα κουβεντιάσουμε. Επί του παρόντος ισχύει η υπάρχουσα νομοθεσία. Και αυτή μας δεσμεύει έως ότου υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή. Θα ήθελα επίσης να σας πω, και αυτό έχει μια σημασία, ότι η συζήτηση που έγινε με ευθύνη του Υπουργείου και ορθώς, αυτό σημαίνει πολιτική ευθύνη για να λειτουργήσουν τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου και αν υπάρχει γνωστή διάλυση, η συζήτηση που έγινε επί σχεδίων και που προκάλεσε και ανησυχία σε ενδιαφερομένους, το καταλαβαίνουμε, προκάλεσε την αμηχανία σε άλλους, την ένοχη σιωπή άλλων και μάλιστα των υπευθύνων του πελατειακού κράτους, την ένοχη σιωπή. Αυτή η συζήτηση ήταν αναγκαία για να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη και στους ενδιαφερόμενους ολόκληρη εικόνα του προβλήματος. Και δημιουργήθηκε. Και παίρνουμε την ευθύνη να τάμουμε την διαφορά που υπάρχει, να λύσουμε ένα γόρδιο δεσμό. Δεν λέω να κόψουμε, να λύσουμε ένα γόρδιο δεσμό, τουλάχιστον για φέτος. Και φέτος να προχωρήσουμε σε διαδικασίες μαζικών διορισμών στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι οι πρώτες διαδικασίες διορισμού που θα υπάρξουν αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και το σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των προσλήψεων και το ζήτημα των διορισμών, που είναι αναγκαίο. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και ορισμένους φορείς, αλλά και ίσως και κάποια τμήματα της κοινής γνώμης, είναι το θέμα των νηπιαγωγείων. Κυρίως αναπτύχθηκε το θέμα αυτό, αναπτύχθηκαν ανησυχίες και φόβοι από ορισμένες ενώσεις νηπιαγωγών. Θέλω να διαβεβαιώσω καταρχήν την ελληνική αντιπροσωπεία ότι δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο. Όλη αυτή η φιλολογία που αναπτύσσεται, η κοινωνιολογία και το τρολάρισμα ότι θα κλείσουν 1000 νηπιαγωγεία, είναι μια φτηνή αντιπολιτευτική πολιτική, τακτική, η οποία υποτιμά το επίπεδο του κοινωνιολογικού διαλόγου. Και τολμώ να πω, σε ορισμένο τουλάχιστον βαθμό, ενισχύει μια αντίληψη ιδιωτικοποίησης, απαξίωσης και τελικά ιδιωτικοποίησης του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς το είπε ο κ. Μητσοτάκης, τι είναι οι μαθητές, πελάτες λέει. Οι μαθητές είναι οι πελάτες στο σχολείο. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική φράση δυσφήμισης της εκπαίδευσης όταν ο μαθητής μετατρέπεται σε καταναλωτή, σε πελάτη και όταν η μόρφωση υποβαθμίζεται σε εμπόρευμα. Το δικαίωμα στη μόρφωση υποβαθμίζεται σε αγοραία διαδικασία και εμπόρευμα. Και αυτό δεν υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη εν τη ρήμη του λόγου του σε κάποια συνέντευξη τύπου. Υπόθηκε με το βάρος της εισηγητικής ομιλίας του στο 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτή είναι η σε εισαγωγικά Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το νέο, αυτό είναι το οξυγόνο από το οποίο μπορεί να πάθει πολλά η εκπαίδευση, αλλά όχι να ωφεληθεί. Για το θέμα του νηπιαγωγείου, θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω ότι η ρύθμιση είναι να μειώσουμε τον αριθμό των ελαχίστων μαθητών από 7 σε 5 και παρακάτω αν χρειαστεί, με βάση τις αποφάσεις των διευθυντών εκπαίδευσης, στα σχολεία τα δυσπρόσιτα ή όπου δεν μπορεί να υπάρξει μετακίνηση των νηπίων. Είναι σαφής η διατύπωση στην τροπολογία που μου καταθέσει. Και εκεί που κρίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μετακίνηση νηπίων. Δεν μπορείς να βάζεις νήπια να τα μεταφέρεις χιλιόμετρα μακριά. Βεβαίως. Δεύτερον,
αυξάνεται από 7 σε 14 το ελάχιστο, το μίνιμουμ των μαθητών νηπίων στα νηπιαγωγεία. Γιατί? Διότι θέλουμε να ενισχύσουμε την από το 1985 ανηλυμένη με τρόπο όχι δεσμευτικό, τότε είναι η αλήθεια, υποχρέωση της πολιτείας να φοιτούν και τα προνήπια. Δηλαδή να υπάρχει φοιτηση από 4 έως 6 ετών στα νηπιαγωγεία. Και αυτός είναι ένας τρόπος να διευκολύνουμε, να υπάρχουν θέσεις προκειμένου και παιδιά μικρά της νηπιακής ηλικίας να πάνε στα σχολεία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε δέσμευση ότι είναι υποχρεωτική σήμερα αυτομάτως μετά από τόσα χρόνια, το 1985 είναι η αρχική πρόβλεψη, διότι μας λείπουν 500 θέσεις νηπιαγωγείων. Στο πρόγραμμα μας είναι σύντομα να προχωρήσουμε σε αυτήν την κάλυψη των κενών. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με άλλες διαδικασίες, αλλά το σήμα το δίνουμε από σήμερα στην κοινωνία. Θέλουμε τα προνήπια να πάνε στα νηπιαγωγεία και διευκολύνουμε έτσι τη διαμόρφωση των σχολικών τάξεων και κοινοτήτων. Επαναλαμβάνω, δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο. Θα μου πείτε, ούτε αυτό το νηπιαγωγείο με ένα παιδί που υπάρχει στη Θεσσαλία. Γιατί διάβασα ενός συνδικαλιστικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας μια ψευδή ανακοίνωση, η οποία αναπαρήθη από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ότι κλείνουμε 40 νηπιαγωγεία στη Θεσσαλία. Ψευδέστατη. Υπάρχει απάντηση των υπηρεσιών από εκεί. Ένα νηπιαγωγείο με ένα μαθητή. Κοντά σε άλλο νηπιαγωγείο. Το κρατάτε ή το κλείνετε, πέστε μου. Μιλάμε για ένα νηπιαγωγείο με ένα παιδάκι κοντά σε άλλο νηπιαγωγείο. Το κρατάτε ή το κλείνετε. Απαντώ. Απαντήστε. Απαντήστε. Κύριε Χαρακόπουλε, που είσαστε και από τη Λάρισα. Ένα νηπιαγωγείο με ένα παιδί κοντά σε άλλο νηπιαγωγείο. Αυτό θα μας πείτε. Γιατί πριν πάτε δεν θα κλείσει κανένα. Πείτε λοιπόν, εμείς θα το κάνουμε. Πολύ. Κύριε Χαρακόπουλε. Πείτε μας. Αφήστε, η δήλωσή σας δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο. Κανένα νηπιαγωγείο. Θα μας πληρώσει ο υπουργός στην εισήγησή του. Δίπλα σε άλλο. Άρα δεν μας λέτε την αλήθεια. Παντώ λοιπόν. Δεν μας λέτε την αλήθεια. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Δεν θα κλείσει κανένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο από έλλειψη του αριθμού των 7 που λέτε ή των 14. Κανένα. Και ρωτώ, στην περίπτωση που έχουμε ένα νηπιαγωγείο με ένα παιδάκι κοντά σε άλλο νηπιαγωγείο, το κρατάμε ή το κλείνουμε? Θέλω μία απάντηση. Και εγώ θέλω που ειδώ. Δίπλα με τα πόδια. Δίπλα με τα πόδια. Το πηγαίνει το πρωί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να είναι σαφές. Η δήλωσή σας, Υπουργέ, πριν από 2 λεπτά να λέτε ακούσατε. Δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο. Κύριε Αντωνίου, άρα θα κλείσει, λέτε. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, μη διακόπτετε να ολοκληρώσει την εισήγησή του κ. Υπουργού. Με ένα μαθητή. Είναι εκτός ή εντός νόμου σήμερα. Απαντώ. Μην βιάζεστε να βγάλετε τίτλους σε εφημερίδες της παράταξής σας. Σας ξαναλέω, το νηπιαγωγείο που είναι σε αστικό, σε αστική αξιακή περιοχή. Αξιακή εφημερίδα είναι μόνο η Ευγή, δεν έχουμε εφημερίδες στην παράταξη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και τονίζω και τελειώνω. Παρακαλώ πολύ. Και τελειώνω. Μισό λεπτό, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ολοκληρώνω. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσει την εισήγησή του ο κύριος Υπουργός. Θα τεθούν ερωτήματα, θα γίνουν τοποθετήσεις, υπάρχει χρόνος, έχουμε μια διπλή διαδικασία σήμερα. Παρακαλώ πολύ, ησυχία. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Ιδιοσφαιτολογικές και παράνομες διαδικασίες, τέλος. Τέλος. Τα ρουσφέτια με τις μεταθέσεις νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών και άλλων, τέλος. Θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κοινωνική ωφελημότητα και στο δημόσιο συμφέρον από τη μία και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού. Αυτά που ξέρατε με το πελατειακό κράτος, τέλος. Τελειώσαν αυτά. Το σχολείο θα λειτουργήσει με βάση το δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση τα πελατειακά κυκλώματα. Είναι σαφές αυτό. Τελειώνω τώρα. Τελειώνω λοιπόν τώρα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο πράγματι δυσαρεστεί τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι καταργούμε την ποινικοποίηση των μαθητών κινητοποιήσεων, των καταλήψεων. Είναι ένας νόμος του Πασόκ, είναι η αλήθεια, αλλά τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τον διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού.
και τον ενεργοποίησα κιόλας και προσφάτως είχαμε πριν από 1,5 χρόνο παραπομπή παιδιών στα δικαστήρια. Από καμία άποψη δεν δικαιολογείται η παραπομπή εφήβων στα δικαστήρια για θέματα που αφορούν λειτουργία του σχολείου. Από καμία άποψη. Και για να μην φανεί ότι είμαι εγώ που δημιουργώ μια εντύπωση δήθεν φιλομαθητική εις βάρος της λειτουργίας του σχολείου, θα θυμίζω ότι προς τιμήν της τότε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Άννα Ψαούδα Μπενάκη, έχει κάνει μια ομιλία σε ημερίδα της ΟΛΜΕ, όπου αναφέρεται στην αντιπαιδαγωγική λειτουργία του μέτρου της ποινικοποίησης των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εμείς λοιπόν επαναφέραμε ήδη από πέρσι ένα κλίμα ελευθερίας στο σχολείο μέσα. Ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός δεν φοβάται ότι θα τον απολύσουν τιμωρητικά δίθεν αξιολογώντας τον. Δεν φοβάται ότι θα του γίνει η ζωή πατίνη, ότι θα γίνει delivery εκπαιδευτικός να πηγαίνει σε 15 σχολεία για να βγάλει το μεροκάματό του. Ο δάσκαλος έχει εμπιστοσύνη σήμερα σε ένα κλίμα ελευθερίας που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εκπαίδευση. Κλίμα ελευθερίας και λειτουργικότητας. Και αυτό το κλίμα ελευθερίας και λειτουργικότητας θα ενισχυθεί από την εμπιστοσύνη που θα δείξουμε στους μαθητές, καταργώντας τα μέτρα ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων και καθιερώνοντας ένα διάλογο για την αναζωογόνηση των μαθητικών κοινοτήτων. Για μας το σχολείο, για να υπάρξει, πρέπει να είναι δημοκρατικό, δηλαδή συνεργατικό, ανάμεσα στους γονείς, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε με όλες τις διατάξεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, την οποία έχουμε ξεκινήσει, του διαλόγου τον οποίο κάνουμε και των ρυθμίσεων που σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή, αξιοποιώντας και τη συζήτησή μας και το διάλογό μας με τον ΟΟΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό, την κυρία Αναγνωστοπούλου.